Μια πολύ ευχάριστη ενότητα, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της Μαθητιάδας Δυτικής Μακεδονίας 2016 είναι και η επαφή των μαθητών με τα άλογα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει εδώ στο Δημοτικό Κήπο, όπου λαμβάνουν χώρα πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Έχουμε την αγωνιστική υπασία, έχουμε μια ειδική ενότητα για τη θεραπευτική υπασία και όλα αυτά με την υπεύθυνη, την τομεάρχη, τη Σοφία την Καλαμάρη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Συγχαρητήρια καταρχάς. Εγώ οφείλω να σας συγχαρώ για αυτό που κάνατε και για τη χαρά που πήραν τα παιδιά σε πρώτη φάση να γνωρίσουν το άλογο, αλλά και για τους γονείς και εδώ τον κόσμο που βρίσκεται να γνωρίσει για τη θεραπευτική υπασία και το πώς μπορούν να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που έχουν κάποια παιδιά. Τα συγχαρητήρια καταρχήν ανήκουν στην τοπική μας κοινωνία. Γιατί αυτό το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών ανθρώπων που συνέβαλαν. Να ξεκινήσω από τον Δήμαρχο Κοζάνης, να ξεκινήσω από για τη ΔΕΗ, να πω για τον Ιππικό Σύλλογο, να πω για τον Στρατό, να πω για τους εκπαιδευτικούς εθελοντές, 61 ανθρώπους, να πω για επιχειρηματίες που βοήθησαν, να πω για τον άνθρωπο. Γιατί μέσα στην περίοδο της κρίσης που βρισκόμαστε, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε για τα παιδιά μας το επίπεδο πολιτισμού. Να μην αφήσουμε να πέσει το ηθικό μας και να υποβαθμίσουμε τον τρόπο της ζωής μας. Αυτό που βλέπετε είναι καρφωμένα όλα με τα χέρια μας, εδώ πέρα μέρες με τον Ιππικό Σύλλογο Κοζάνης και τους ανθρώπους, με τους μαθητές του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης που πρωτοστάτησαν, έτσι σε ό,τι βλέπετε εδώ, και με ένα σωρό άλλο κόσμο της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτή επομένως, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει να αντισταθούμε δημιουργώντας. Αυτό που βλέπετε έχει δύο καινοτόμα σημεία. Το ένα είναι ότι η Μαθητιάδα διεξάγεται, όπως ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τις Σέρρες. Παρ' όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά που η Ιππική Ενότητα συνδέεται της Μαθητιάδας με την Ελληνική Ομοσπονδία Υπασίας και το επίπεδο λισάνς, το οποίο δίνουν. Και τονίζω ότι στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει αθλητής που να το έχει πάρει. Επομένως, δεν έχω δει ακόμα τη βαθμολογία των παιδιών μας, γιατί εμείς εδώ στην περιοχή μας αναπτύσσουμε το άλογο παραδοσιακά. Έχουμε την ελεύθερη υπασία, την οποία την αναπτύσσει ο Ιππικός Σύλλογος Κωνσταντίνης Άγιος Νικάνωρος, και τον οποίο τον ευχαριστούμε, γιατί αν δεν είχαμε τη βάση τη δική του, δεν θα μπορούσαμε να χτίσουμε την αγωνιστική υπασία που είδατε σήμερα. Και βέβαια το κομμάτι της θεραπευτικής υπασίας, που επίσης είναι καινοτόμο στην περιοχή μας, αφορά για όλους τους ανθρώπους που ενδιαφερόμαστε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο. Γιατί η θεραπευτική υπασία είναι ένας τομέας που βοηθάει τη σχέση, την ισορροπία του ανθρώπου, την οποία μπορεί να την προσφέρει αυτό το υπέροχο ζώο που έχει την ικανότητα να το κάνει και να φέρει αποτελέσματα στην ψυχή μας και βέβαια μετά στο σώμα μας. Συμμετέχουμε στο επικικό μέρος της πρώτης μαθητιάδας Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει η αγωνιστική υπασία, η δεξιοτεχνία, υπάρχει η ελεύθερη υπασία και υπάρχει και η θεραπευτική υπασία. Ο Σύλλογος με το επικό του δυναμικό προσπαθεί να είναι παρόν σε αυτή την εκδήλωση και θα είναι πάντα παρόν. Μας έγινε η πρόταση για να συμμετάσχουμε στους Ιππικούς Αγώνες και με χαρά δεχτήκαμε την πρόταση και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει η οργάνωση όσο το δυνατόν πιο καλή. Πόσα άλογα φέρατε? Φέραμε 6 άλογα, τα οποία είναι τα πολύ ήσυχα άλογα, είναι ειδικά για αυτή την περίπτωση. Βρίσκομαι εδώ πέρα με προτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας, ώστε να γνωρίσουν ο κόσμος της επαρχίας, πέραν δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που διεξάγονται αυτά τα αθλήματα, να γνωρίσουν και οι μαθητές την υπασία, την υπική δεξιοτεχνία, την επαφή με το άλογο και με το άθλημα. Τι σας είπανε τα παιδιά? Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα. Ενθουσιάστηκα καταρχήν εγώ αρχικά από την όλη διοργάνωση. Γίνεται πρώτη φορά. Πραγματικά φτάνει το επίπεδο τοπικών αγώνων. Πολύ οργανωμένα με τους εθελοντές. Οι αθλητές σε πολύ καλό επίπεδο, αν και κάποιοι έρχονται με όχι τόσο συχνή επαφή με το άλογο. Πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, ενθουσιασμένοι νομίζω, το χάρηκαν, γιατί όπως ξέρουμε η Μαθητιάδα δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, λοιπόν εκπαιδευτικό κυρίως. Από τα βλέμματα και την έκφρασή τους εισέπραξε ότι το χάρηκαν και ελπίζω να συνεχιστεί. Θέλω
μου πείτε σε τι επίπεδα είμαστε ως χώρα στην αγωνιστική πασία. Στην αγωνιστική πασία τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε ένα μέτριο επίπεδο λόγω της σαφώς της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει. Στο εγχώριο κομμάτι είμαστε αρκετά καλά. Έχει πέσει σαφώς το ποσοστό των συμμετοχών. Προσπαθούμε με την Ομοσπονδία και με τους κριτές και με σεμινάρια και με τους ομίλους τους κατατόπους να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο και το άθλημα. Μαζί με τον Δημήτρη, την Άννα και την Ελένη μόλις έχουν ολοκληρώσει την αγωνιστική πασία και πάμε να δούμε ποια ήταν η εμπειρία τους από την επαφή τους με το άλογο. Καταρχάς να μου πείτε αν υπεύσατε πρώτη φορά. Εγώ βασικά πρώτη φορά έχω υπεύσει, αλλά έχω ανεβεί ξανά. Ήταν μια αρκετά καλή εμπειρία. Βασικά λίγο φοβήθηκα, αλλά εντάξει, μετά... Πήρες τον αέρα. Ναι. Και με τους ανθρώπους εδώ που γνωρίζουν από άλογα φυσικά, ναι. Τι έμαθες για το άλογο, τι σου είπανε? Βασικά το άλογο είναι ένα καταπληκτικό ζώο. Ένιωσες καλά πάνω στο άλογο? Ναι, ναι. Εσύ, Άννα μου? Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που υπεύω, ναι. Αλλά κάθε φορά που ανεβαίνεις πάνω στο άλογο έχεις και διαφορετική αίσθηση. Είναι πολύ φιλικά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ σαν φίλοι, συσυγωγικά. Έχουμε καλή επαφή λοιπόν. Εσένα θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την αγωνιστική πασία? Ναι, αλλά πιο πολύ το κάνω για να περάσω καλά. Το βλέπεις σαν χόμπι? Ναι. Έχεις δικό σου άλογο? Ναι, έχω ένα. Πολύ ωραία. Πώς το λένε? Το λένε Άννα. Ελένη μου, εσύ πρώτη φορά? Όχι, δεν είναι η πρώτη μου φορά. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Πόσο χρονών είσαι? 13. Είναι καλή ηλικία για ένα παιδί 13 χρονών να ασχοληθεί με αγωνιστική πασία, τι σας είπανε? Ναι, η πιο κατάλληλη νομίζω πως είναι. Και αν ένα παιδί ξεκινήσει και από πιο μικρό, θα τα πάει πολύ καλά με τα άλογα, δεν θα φοβάται και θα μπορεί να προοδεύσει. Εγώ τους προτείνω να όσοι δεν έχουν έρθει σε επαφή με το άλογο, καλύτερα να έρθουν έστω μία φορά για να δουν πώς είναι, γιατί είναι πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να τα φοβούνται, να τις συχαίνονται, είναι πολύ καθαρά ζώα και να το δοκιμάσουν μία φορά. Εσύ, Δημήτρη μου? Εγώ θέλω να πω ότι και ακόμα κάποια παιδιά που έχουν προβλήματα μπορούν να αρχίσουν να υπεύουν ένα άλογο σε αυτή την ηλικία, γιατί το άλογο βοηθάει το παιδί σε διάφορες θεραπείες. Θεραπευτική υπασία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύ περιορισμένο, ειδικά για τα δεδομένα τα δικά μας. Πολύ ωραία το ρωτήσατε. Εγώ από τη δικιά μου τη μεριά ενημέρωσα για το τι είναι υποθεραπεία. Δηλαδή πώς το άλογο βοηθάει σε άτομα και παιδιά και ενήλικες που έχουν κινητικά προβλήματα. Η συνάδελφός μου θα μιλήσει για τον αυτισμό και την οντική στέρηση. Πώς βοηθάει το άλογο εκεί. Είναι ξεχωριστή τομής, είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά, πρέπει να ξέρει ο καθένας τι κάνει. Το λέω και το ξαναλέω, και αυτός είναι ένας στόχος. Εμείς δωρεάν ερχόμαστε, εθελοντικά ερχόμαστε να ενημερώσουμε, γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν την υποθεραπεία, τη θεραπευτική υπασία, πόσο εξειδικευμένοι πρέπει να είναι. Γιατί όπως είπα, οι γονείς τρέχουν όπου ακούσουν. Πρέπει εμείς απέναντί τους να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι σε αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι τόσο σοβαρή δουλειά επιστημονική, δεν είναι μία βόλτα πάνω στο άλογο. Το να κάνεις υποθεραπεία, θεραπευτική υπασία, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είναι μία βόλτα πάνω στο άλογο, είναι μια επιστημονική δουλειά η οποία πρέπει να γίνεται από τους κατάλληλους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Πρέπει να διασφαλίζεις 1000 πράγματα γύρω σου, γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά, με αναπηρία, με ζώο. Το ζώο, το άλογο είναι βέβαια κοντά στον άνθρωπο, ανά τους αιώνες, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ζώο που έχει το ένστικτο της φυγής. Κυρία Λίγα, τι αποτελέσματα έχουμε? Τα αποτελέσματα είναι πολλά. Και πάντα λέω ότι το άλογο δεν είναι πανάκια. Δεν ανεβαίνεις επάνω και όλα ως διαμαγείες γίνονται. Ότι ένας τετραπληγικός θα σηκωθεί και θα περπατήσει, ή ότι ένας που έχει αυτισμό θα θεραπευτεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι μια θεραπεία όπως όλες που βοηθάει σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν υπάρχει όμως πώς. Αν υπάρχει υπομονή, επιμονή, στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον τους γονείς, που συνήθως υπάρχει γιατί οι γονείς λατρεύουν τα παιδιά και κάνουν ό,τι μπορούν για αυτά. Και στους ενήλικες, στο δικό του περιβάλλον του ενήλικα, που πρέπει να το στηρίξει, να τον πηγαινοφέρνει, να του σταθεί. Αν υπάρχει λοιπόν αυτή η επιμονή και υπομονή, θα δεις αποτελέσματα. Και αυτά βγαίνουν όχι μέσα από μένα, που μπορεί να τα μιλάω και να τα λέω με πάθος, αλλά μέσα από έρευνες. Οι έρευνες δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα. Σοβαρές επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει βελτίωση στην ισορροπία, ομαλοποίηση στο μυϊκό τόνο, το αναβάτη, στο συντονισμό των κινήσεών του. Και αυτά έτσι αποδεικνύονται, και με αυτά τα στοιχεία μπορείς να πας και σε χορηγούς και να ζητήσεις και βοήθεια.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην Κοζάνη. Με αφορμή τέτοιες διοργανώσεις μπορούμε να μιλάμε για αυτό το αντικείμενο, το οποίο ξεκίνησε στην Ελλάδα γύρω στην δεκαετία του 80. Νομίζω ότι γίνονται βήματα. Τα βήματα μπορεί να είναι κάποιες φορές αργά, αλλά καλύτερα να είναι αργά και να είναι αποτελεσματικά. Σιγά σιγά νομίζω σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας σιγά σιγά αρχίζει κάτι να διαφαίνεται και να το ενδιαφέρον να τονώνεται. Εμείς σαν κέντρο στις Σέρες έχουμε δημιουργηθεί από το 2002. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάνουμε μια καλή δουλειά, γιατί προσπαθούμε να συνδυάσουμε και την υπασία σε σωστές βάσεις, αλλά σε συνδυασμό με την γνώση της αναπηρίας, με θεραπευτές εξειδικευμένους που δουλεύουν στο κέντρο, και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το διαδώσουμε, αυτή την εμπειρία μας να τη διαδώσουμε, και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και χαιρόμαστε πάντα όταν μας καλούν σε κάποιες τέτοιες διοργανώσεις. Τώρα αρχίζει να διαδίδεται πολύ. Στην Αθήνα βέβαια είναι πιο διαδεδομένη από ό,τι στη Βόρεια Ελλάδα. Στην γύρω περιοχή δεν είναι καθόλου διαδεδομένη, στη γύρω περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα η εισήγησή μου έχει θέμα την υποθεραπεία, η οποία είναι θεραπείες πάνω στο άλογο, που εκτελούνται είτε από φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, μπορεί και ψυχίατρο. Αναλόγως το είδος της ασθένειας που έχει το κάθε άτομο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, λογίζονται ως θεραπείες και βασικός παράγοντας είναι η κίνηση του άλογου. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Ιππικό Σύλλογο της Κοζάνης, ναι, και σιγά σιγά λέμε σε ένα μήνα και λίγο πιο μετά να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτό το κομμάτι. Το μήνυμα είναι ο κόσμος να κοιτάει λίγο την εξέλιξη που υπάρχει, να βλέπουν λίγο και στο εξωτερικό τι γίνεται, πού έχουν φτάσει τα πράγματα, και ότι είμαστε ανοιχτοί σε όποιον θέλει να έρθει και να δοκιμάσει και να δει τι είναι η υποθεραπεία και η θεραπευτική υπασία.